Βρισκόμαστε εδώ με τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον κύριο Γιώργο Δουνάβη, ο οποίος ήταν μέλος της ομάδας διαπραγμάτευσης, θα λέγαμε, για το θέμα του στρατοπέδου. Προκειμένου να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με το στρατόπεδο της Ήρου και την εκμετάλλευσή του από το Δήμο Σύρου Ερμοπόλης. Κύριε Δουνάβη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήσασταν μέλος, όπως είπαμε, της ομάδας διαπραγμάτευσης από τον περασμένο Αύγουστο. Συμμετείχατε σε όλες τις συσκέψεις και τις επαφές με τα στελέχη του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μας λίγο το ιστορικό των διαπραγματεύσεων αυτό το διάστημα και πώς καταλήξαμε σε αυτή τη συμφωνία που έγινε γνωστή πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα. Λοιπόν, όπως είπατε ήδη, όντως από τον Αύγουστο, συγκεκριμένα από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου, ξεκίνησα να συμμετέχω σε αυτή την ομάδα, την άτυπη ομάδα εργασίας που σύστησε ο ίδιος ο Δήμαρχος με τον ίδιο τον Δήμαρχο βασικά, την κυρία Καζατζάκη και εμένα, και συμμετείχα σε όλες τις συναντήσεις και στις επαφές που είχαμε με τα στελέχη του Υπουργείου Άμυνας και του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Σύρο. Η υπόθεση βέβαια του στρατοπέδου, όπως ήδη γνωρίζετε και γνωρίζει και ο κόσμος, ξεκινάει περίπου από τις αρχές του 2000, περίπου μια 15ετία δηλαδή. Είχαμε ακούσει, είχαμε δει πολλά τόσα χρόνια, αλλά στην ουσία το στρατόπεδο ποτέ δεν το είδαμε στην κυριότητα του Δήμου, γιατί για πολλούς και διάφορους λόγους που λίγο πολύ είναι γνωστοί και υπόθηκαν και αναφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Κυριακής, το στρατόπεδο δεν κατέληξε ποτέ στην κυριότητα του Δήμου. Δεν θέλω να σταθώ στο τι είχε γίνει στο παρελθόν, θέλω μόνο να σταθώ τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στο παρόν, δηλαδή από τον Αύγουστο τουλάχιστον και μετά που συμμετέχω ενεργά και μπορώ να γνωρίζω αρκετά πράγματα. Η συμμετοχή μου λοιπόν τότε ήταν σε μια σύσκεψη που έγινε στο Ταμείο Εθνικής Άμυνας, στην οποία φυσικά μετήχε ο Διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, ο στρατηγός ο κ. Γιώργος Σταθιάς, υποστράτηγος στο βαθμό, από τη μεριά του ΤΕΘΑ δηλαδή, και ο κύριος Γιώργος Ζησιμάτος, ο σύμβουλος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κύριου Πάνου Καμένου. Από το Δήμο φυσικά, όπως ανέφερα και πριν, ήταν ο Δήμαρχος, η κυρία Καζαντζάκη και εγώ. Μετήχαν βέβαια και υπηρεσιακά στελέχη και η συνάντηση αυτή περιστράφηκε γύρω από τα δεδομένα της τότε ακόμα παραχώρησης του στρατοπέδου με όσα ίσχυαν από το 2011 και μετά, που ανέλαβε ο κύριος Σταθιάς, Διευθυντής του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, μέχρι σήμερα. Η ουσία είναι λίγο πολύ γνωστή ότι από την τελευταία πενταετία στην ουσία, από τότε δηλαδή που πολεοδομήθηκε ένα μέρος του στρατοπέδου και έχει δημοσιευτεί και σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης, μέχρι σήμερα δεν είχε προχωρήσει η παραχώρηση και ήταν απλός, πολύ απλός ο λόγος. Ήταν ότι το Ταμείο Εθνικής Άμυνας απαιτούσε ένα αντάλλαγμα, ένα ωφέλιμα όπως το αναφέρουν, το οποίο είχε προσδιοριστεί να είναι μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και συγκεκριμένα το γνωρίζουν όλοι, είναι για το γνωστό οικόπεδο στα Αστέρια, που όμως ούτε τότε η Δημοτική Αρχή επιθυμούσε να το δώσει ως αντάλλαγμα, αλλά ούτε και εμείς επιθυμούσαμε. Το αναφέραμε άλλωστε και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πάει για αρχή μας ήταν να μην δοθεί κάποιο αντάλλαγμα. Όμως παρόλα αυτά και επειδή υπήρχε και πρόσφατη από το Μάιο, αν θυμάμαι, το 2015 η απόφαση του Συμβουλίου, του Συμβουλίου Άμυνας, όπως λέγεται, που μετέχουν οι δύο υπουργοί, ο ένας Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο άλλος Υπουργός Οικονομικών και επίσης οι τέσσερις επιτελείς, δηλαδή ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ΓΕΣ, του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού και της Αεροπορίας, η απόφαση ήταν του Συμβουλίου αυτή ότι δεν θα δίδεται προς παραχώρηση ή αξιοποίηση οποιοδήποτε στρατόπεδο της Ελλάδος χωρίς να υπάρχει κάποιο ωφέλιμα για το Ταμείο που προσδιορίστηκε σε τουλάχιστον 5%. Τότε ήταν που ξεκινήσαμε να σκεπτόμαστε μαζί με τον Δήμαρχο και την κυρία Καζατζάκη να θέσουμε το θέμα του στρατοπέδου υπό νέα βάση, με νέα δεδομένα, δεδομένου ότι ούτε ο Δήμος είχε τη δυνατότητα να κάνει κάτι για το στρατόπεδο χωρίς να το έχει στην κυριότητά του, αλλά ούτε ήθελε, επιθυμούσε να δώσει κάτι ως αντάλλαγμα.
Και έτσι ξεκίνησαν οι επαφές μας τότε από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και τηλεφωνικές επαφές και με ανταλλαγή επιστολών και φτάσαμε να θέσουμε το θέμα υπό νέα βάση στη συνάντηση που είχαμε εδώ στο Δήμο μας πριν από περίπου 1,5 μήνα, αρχές Νοέμβρη αν θυμάμαι καλά, όπου μας επισκέφτηκε τόσο ο στρατηγός ο κ. Σταθιάς όσο και ο κ. Ζησιμάτος και είχαμε πολύ έντονες και μπορώ να πω και κουραστικές, κοπιαστικές διαπραγματεύσεις επί 2 μέρες και καταλήξαμε σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας που όλοι άκουσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Κυριακής. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο συμφωνίας, σίγουρα στα θετικά αυτής της διαπραγμάτευσης είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποιο αντάλλαγμα. Ωστόσο, ο όρος συνεκμετάλλευση, παρότι είδαμε ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο η συγκεκριμένη πρόταση έτυχε αποδοχής και από την παρατάξη της μείζων ομοιοψηφίας, ίσως κρύβει κάποιες παγίδες. Έχουν ξεκαθαριστεί τα δεδομένα αυτής της συνεκμετάλλευσης. Δηλαδή, αν μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο τι σημαίνει ακριβώς ο όρος συνεκμετάλλευση, δηλαδή τι ανταλλάγματα πάνω στη συνεκμετάλλευση προβλέπονται για το ΤΕΘΑ. Εκ μέρους του Δήμου, κανένα οικονομικό ή αντάλλαγμα από την ακίνητη περιουσία του. Η νέα βάση διαπραγμάτευσης που έχει αποφασιστεί και το πλαίσιο το ψηφίσαμε την περασμένη Κυριακή είναι όχι επί των 57 στρεμμάτων που είχαν πολεοδομηθεί και είχε αποφασιστεί τότε να δοθούν υποπαραχώρηση στο Δήμο, μάλλον κατά κυριότητα στο Δήμο, αλλά η συνολική έκταση του στρατοπέδου και επιπλέον, όπως ήδη ξέρετε, τέθηκε στο τραπέζι και έγινε αποδεκτό και για την έκταση του πεδίου βολής που φτάνει περίπου στην έκταση των 35 στρεμμάτων και το οποίο είναι ανενεργό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το πλαίσιο της συμφωνίας που έχουμε φτιάξει αυτή τη στιγμή και πάνω σε αυτό θα συσταθεί το σύμφωνο συνεργασίας μας στην ουσία, στρατηγικής συνεργασίας όπως το έχουμε ονομάσει με το Υπουργείο Άμυνας, είναι για τη συνολική έκταση του στρατοπέδου, όχι υποπαραχώρηση κατά κυριότητα ή προσχρήση, αλλά προς αξιοποίηση από κοινού μεταξύ Δήμου και Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Η αξιοποίηση αυτή βέβαια για να μπορέσει να προχωρήσει καταρχήν θα πρέπει να πολεοδομηθεί πλέον η συνολική έκταση του στρατοπέδου και στη συνέχεια, βάσει της συμφωνίας που θα υπογράψουμε πιθανολογώ μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, θα πρέπει ο Δήμος μας να εκπονήσει ένα master plan, ένα δηλαδή επιχειρησιακό σχέδιο, βάσει του οποίου θα τεθεί η κατεύθυνση προς την οποία θα διατεθεί προς αξιοποίηση το στρατόπεδο. Επί της παρούσης δηλαδή, δεν έχει αποφασιστεί η κατεύθυνση. Φυσικά και σκεφτόμαστε να κατευθύνουμε τις επενδύσεις που ενδεχομένως θα υλοποιηθούν προς την τουριστική κατεύθυνση, σκεπτόμενοι φυσικά το οικονομικό όφελος που θα έχει το νησί μας με τη δημιουργία σημαντικού οικονομικού αντικειμένου, αλλά κυρίως το όφελος που θα έχει η τοπική μας κοινωνία με τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν τόσο κατά το πλαίσιο της υλοποίησης της επένδυσης, αλλά όσο και μετά όταν αυτή θα έχει ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, δεν έχει αποφασιστεί και έχει μάλλον συμφωνηθεί μεταξύ μας να μην υπάρξει κάποιο αντάλλαγμα μεταξύ μας, ούτε ως οικονομικό ωφέλημα, ούτε ως μέρος της ακίνητης περιουσίας του Δήμου. Όμως, αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι ότι με βάση τη συμφωνία που θα υπογραφεί θα προβλέπεται ένα όφελος οικονομικό τόσο για το Δήμο μας όσο και για το Υπουργείο Άμυνας από τα καθαρά κέρδη της επένδυσης των επενδύσεων που θα υλοποιηθούν στο μέλλον σε ετήσια βάση και με την πρόβλεψη επίσης ενός πάγιου ελάχιστου οικονομικού ωφελήματος ανεξάρτητα από το αν το ποσοστό των κερδών θα έχει φτάσει στο σημείο να μπορέσουν να μας δοθούν τα κέρδη. Δηλαδή, ουσιαστικά για να το πούμε απλά και να το καταλάβει ο κόσμος. Μιλάμε δηλαδή ότι το ΤΕΘΑ και το Υπουργείο Άμυνας γενικότερα θα παίρνει κάποιο ποσοστό από τα κέρδη μιας ενδεχόμενης επένδυσης στο επίπεδο.
Δεν μιλάμε δηλαδή όταν με το καλό πολεοδομηθεί όλη η έκταση του στρατοπέδου ότι ένα κομμάτι θα το έχει ο Δήμος για να το διαχειρίζεται και ένα κομμάτι το Υπουργείο Άμυνας. Όχι. Δεν μιλάμε για ακριβώς κάτι. Όπως το λέτε είναι. Η επένδυση, όποια επένδυση δημιουργηθεί, θα αποφέρει σίγουρα στον επενδυτή κάποια κέρδη. Και θα ετήσια κέρδη. Τη έκταση του στρατοπέδου. Ακριβώς. Δεν θα κατακαιρματιστεί. Όχι, δεν θα υπάρξει κανένα κατακαιρματισμό. Θα είναι προς χρήση από τον ίδιο τον επενδυτή, αλλά από τα κέρδη της οποιασδήποτε επένδυσης ή επενδύσεων, μπορεί να μην είναι μία, μπορεί να είναι πολλές επενδύσεις, θα προβλέπεται βάσει της συμφωνίας ένα ποσοστό επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης, της επένδυσης, συγγνώμη, προφόρων και αποσβέσεων, τόσο για το Δήμο μας, όσο και για το Υπουργείο Άμυνας. Και έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο, υπερβαίνουμε το σκόπελο που σας ανέφερα νωρίτερα για το 5% ως αντάλλαγμα προς το Υπουργείο Άμυνας. Να τονίσω επίσης ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό, το αρχικό πλαίσιο της συμφωνίας, έχει ήδη προβλεφθεί και συμφωνηθεί μεταξύ των δύο μερών για την περίπτωση που στο μέλλον η οποιαδήποτε επένδυση υλοποιηθεί δεν προχωρήσει ή για οποιοδήποτε λόγο προχωρώντας και σε βάθος ετών αστοχήσει η επένδυση, τότε θα προβλέπεται βάσει του συμφώνου που θα υπογράψουμε ένα σημαντικό μερίδιο, ενδεχομένως να είναι και τα 57 στρέμματα που ήδη μέχρι στιγμής προβλέπονταν από το ΦΕΚ, να προσέλθουν στην κυριότητα του Δήμου μας, χωρίς όμως αντάλλαγμα που προβλέπεται αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά το κομμάτι της επένδυσης, φαντάζομαι ότι είπατε ήδη ότι ο προσανατολισμός, αν και δεν έχει καθοριστεί ακόμα το master plan, ο προσανατολισμός είναι για τουριστική αξιοποίηση. Εντάσσεται δηλαδή το στρατόπεδο, μπορούμε να πούμε, σε μια ευρύτερη περιοχή μαζί με τη Μαρίνα, ώστε να γίνει μια κοινή αξιοποίηση, δηλαδή αν βρεθεί κάποιος επενδυτής να αξιοποιηθούν μαζί, και για τη φημολογία που υπάρχει σχετικά με το νεόριο. Το κατά πόσο μπαίνει σε αυτή την ιστορία και το θέμα του νεωρίου. Και αν έχουν υπάρξει κάποιες επαφές, έστω και πρώτου σταδίου, με την ιδιοκτησία του νεωρίου. Κοιτάξτε, αντιλαμβάνεστε νομίζω ότι για να υλοποιηθεί μια τέτοιου μεγέθους επένδυση στον χώρο του στρατοπέδου, ασφαλώς από μόνη της δεν μπορεί να κάνει κάτι επιτυχημένο. Ο οποιοσδήποτε επενδυτής ή οποιοδήποτε επενδυτές ενδιαφερθούν, σίγουρα θα επιθυμούν να δουν τη ΣΥΡΟ ως σύνολο και όχι μόνο το στρατόπεδο. Άρα δεν μιλάμε μόνο για το στρατόπεδο αυτό καθεαυτό, αλλά πιθανότατα να ενδιαφέρονται οι επενδυτές ακόμα και για τη Μαρίνα που ήδη υπάρχει, για το αεροδρόμιο, διότι είναι μια πολύ σημαντική πύλη εισόδου για τη ΣΥΡΟ το αεροδρόμιο μας και στην υφιστάμενη κατάσταση καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτό δεν είναι εφικτό από τη στιγμή που μόνο αεροπλάνα μέχρι 40 θέσεων μπορούν να έρθουν και βέβαια όχι πτήσεις εξωτερικού. Τώρα, όσον αφορά το ναυπηγείο, επειδή πρόκειται για μια ιδιωτική επένδυση, μια ιδιωτική επιχείρηση, ασφαλώς και εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο θέμα του ναυπηγείου σαν Δήμος. Όμως, εάν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες του ναυπηγείου επιθυμούν να θέσουν το ναυπηγείο μέσα στην οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική επένδυση γίνει στο νησί μας, αυτό είναι σίγουρα δική τους υπόθεση και σίγουρα βέβαια θα συζητηθεί και μεταξύ ναυπηγείου και Δήμου μας, αλλά και με τον οποιοδήποτε επενδυτή, δυνητικό επενδυτή υπάρξει στο μέλλον. Άρα ο στόχος είναι αν βρεθεί ένας μεγάλο επενδυτής, ας το πούμε, ή μια ομάδα επιχειρηματιών που ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να υπάρξει κάτι αντίστοιχο και με τη Μαρίνα και με το αεροδρόμιο, δηλαδή ουσιαστικά να μιλήσουμε για κάποιο τρόπο για μια ιδιωτικοποίηση των υποδομών. Γιατί καταλαβαίνετε ότι λιγότερο για τη Μαρίνα αλλά περισσότερο για το αεροδρόμιο, αυτό ίσως να μην ακούγεται και τόσο καλά στον απλό τον κόσμο. Σίγουρα βρισκόμαστε σε πολύ πρώιμο στάδιο για να μιλάμε για υλοποίηση επενδύσεων αυτή τη στιγμή. Όπως ανέφερα νωρίτερα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα αρχικό στάδιο συμφωνίας για την αξιοποίηση του στρατοπέδου. Εφόσον προχωρήσουν οι διαδικασίες, που είμαι πολύ αισιόδοξο ότι θα προχωρήσουν πολύ σύντομα και πολεοδομηθεί η συνολική έκταση του στρατοπέδου, τότε θα μπορέσει να βγει το λεγόμενο επιχειρησιακό σχέδιο που ανέφερα νωρίτερα, το Master Plan, και το οποίο θα δίνει την κατεύθυνση πάνω στην οποία θα πατήσουν οι οποιοδήποτε επενδυτές ενδιαφέρονται και οι οποίοι κατόπιν φυσικά μελλοντικών διαπραγματεύσεων θα μπορέσουμε να συζητήσουμε μεταξύ μας την τύχη, αν θέλετε να το πω έτσι,
και των υπόλοιπων που προανέφερα νωρίτερα, της Μαρίνας, του αεροδρομίου, ίσως και άλλων επενδύσεων. Ποτέ δεν ξέρει κανένας. Και φυσικά αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι. Εμείς απλά θέλουμε να κάνουμε το πρώτο βήμα για να δώσουμε την όθηση στο νησί μας, στη Σύρο, να μπει στο χάρτη, το παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, διότι πιστεύω ότι μόνο προς εκεί αυτή τη στιγμή μπορούμε να βρούμε κατεύθυνση ανάπτυξης για το νησί μας. Πιστεύω και το ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή η λύση είναι μονόδρομος. Δεν μπορούμε να περιμένουμε κρατικά κεφάλαια, είναι γνωστό ότι η κάνουλα έχει κλείσει, δεν ρέουν χρήματα, ευρωπαϊκά προγράμματα είναι δύσκολο να βρούμε για να προχωρήσουμε, άρα πρέπει να στραφούμε προς επενδυτές που επιθυμούν να δημιουργήσουν επενδύσεις στο νησί μας. Άρα και να δημιουργήσουν οικονομικό αντικείμενο, νέες θέσεις εργασίας και να μπορέσουμε λίγο να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Για να αναφερθώ λίγο και στο κομμάτι της ιδιωτικοποίησης, ασφαλώς και δεν σκεφτόμαστε κάτι τέτοιο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε να προκαθορίσουμε από τώρα για το κατά πόσον κάποια κομμάτια αυτά θα ιδιωτικοποιηθούν στο μέλλον. Όλα θα εξαρτηθούν, όπως είπα, από τις διαπραγματεύσεις που ενδεχομένως θα γίνουν στο μέλλον όταν και εφόσον υπάρξουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές. Για να κλείσουμε το θέμα του στρατοπέδου, στο εφιστάμενο κόπιτο λειτουργούν ακόμα κάποιες στρατιωτικές μονάδες του Τάγμα Εθνοφυλακής, μικρής δύναμης. Έχει προβλεφθεί το πού θα πάνε, το πού θα μετεκατασταθούν, αν προκύψουν όλα αυτά που προαναφέραμε? Ωραία, ναι. Ευχαριστώ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, διότι παρέλειψα λίγο να το αναφέρω νωρίτερα. Ήδη σε αυτό το αρχικό πλαίσιο συμφωνίας που έχουμε φτάσει με το Ταμείο Εθνικής Άμυνας, ένας όρος που έχει τεθεί από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας και το έχουμε αποδεχτεί, φυσικά, είναι η μετεγκατάσταση ή και μεταστέγαση, αν θέλετε, του τάγματος που βρίσκεται στη Σύρο αυτή τη στιγμή. Δεν πρόκειται να φύγει από το νησί, πρέπει να παραμείνει και θέλουν από το Υπουργείο Άμυνας να παραμείνει στο νησί. Με ευθύνη του Δήμου θα πρέπει αυτό το τάγμα να μεταστεγαστεί σε άλλο χώρο του νησιού. Όμως, κατόπιν της διαπραγμάτευσης που έχει γίνει, οποιαδήποτε μεταστέγαση ή μετεγκατάσταση αυτής της υπηρεσίας θα γίνει με ρήμνη του επενδυτή ή των επενδυτών που θα έρθουν να επενδύσουν στο μέλλον. Δηλαδή, ακόμα και σε αυτό το κομμάτι, ναι μεν ο Δήμος έχει αναλάβει την μετεγκατάσταση ή μεταστέγαση στο μέλλον, αλλά δεν θα επιβαρυνθεί οικονομικά ούτε από αυτό. Δηλαδή, όπως έχετε καταλάβει ίσως από την συζήτηση που έχουμε κάνει αυτά τα λίγα λεπτά, δεν έχει υπάρξει ούτε συμφωνία και ούτε πρόκειται να υπάρξει στο μέλλον για καταβολή οποιοδήποτε χρηματικού ποσού εκ μέρους του Δήμου μας. Δεν θα επιβαρυνθεί, δεν θα έχει καμία οικονομική επιβάρυνση ο Δήμος μας σε οτιδήποτε πρόκειται να συμβεί τόσο για το στρατόπεδο όσο και για μελλοντικές επενδύσεις. Τα έχουμε προβλέψει, τα έχουμε συζητήσει, τα έχουν αποδεχτεί και από το Υπουργείο Άμυνας και από το Ταμείο Εθνικής Άμυνας. Έχουν υπάρξει μάλιστα και πολύ πρόσφατες επιστολές, έχει υπάρξει ανταλλαγή επιστολών μεταξύ μας που έχουν στην ουσία σφραγίσει αυτό το αρχικό πλαίσιο πάνω στο οποίο κινούμαστε αυτή τη στιγμή και πάνω στο οποίο θα πατήσουμε για να φτιάξουμε αυτό το σύμφωνο και να το υπογράψουμε μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, όπως είπα. Να κλείσουμε με το κομμάτι του πεδίου βολής της Βάρης, το οποίο ήταν, ας πούμε, ένα επιπλέον δεδομένο που προέκυψε το τελευταίο διάστημα, που εντάσσεται και αυτό στην ευρύτερη συμφωνία για παραχώρηση συνεκμετάλλευση. Καταρχήν, για το πεδίο βολής μιλάμε επίσης για συνεκμετάλλευση ή για παραχώρηση στο Δήμο? Αυτή τη στιγμή δεν έχει αποφασιστεί κάτι συγκεκριμένο για το πεδίο βολής, όμως στα πλαίσια που το Υπουργείο Άμυνας επιθυμεί να αξιοποιήσει την ακίνητη περιουσία του, δηλαδή στρατόπεδα, πεδία βολής που είναι ανενεργά όπως το δικό μας, τέθηκε στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης από εμάς, έγινε αποδεκτό από την ομάδα του Υπουργείου Ταμείου Εθνικής Άμυνας που συζητήσαμε όλους τους τελευταίους μήνες. Η σκέψη η δική μας, η πρόταση η δική μας είναι για το πεδίο βολής να διατεθεί προς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και σε βάθος χρόνου, αν και εφόσον μπορέσει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, να φτιαχτεί εκεί μια μεγάλη εγκατάσταση, μια πανεπιστημιούπολη θα την ονόμαζα,
που να περιλαμβάνει τόσο όλες τις υπηρεσίες του τμήματος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη Σύρωκη, είναι διάσκοπο σε πολλά κτίρια της πόλης μας, όσο και ενδεχομένως, όπως ανέφερα και στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δημιουργηθεί και μια φοιτητική εστία για να μπορούν να διαμένουν εκεί φοιτητές με χαμηλά εισοδήματα, με οικονομικά προβλήματα που δεν θα έχουν τη δυνατότητα ενδεχομένως να ενοικιάσουν στο μέλλον και να ενοικιάσουν σπίτια στο μέλλον. Και βέβαια, να μην ξεχνάμε ότι το Πανεπιστήμιο Αιγαίου είναι μια αρκετά μεγάλη μονάδα σε πολλά νησιά του Αιγαίου και η πιθανότητα δημιουργίας ενός επιπλέον τμήματος ή και περισσότερων στο μέλλον θα μας ενδιέφερε πάρα πολύ, γιατί το αγαπάμε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και δεν θέλουμε επουδενή να το απεμπολίσουμε, ούτε να το διώξουμε από το νησί, αλλά ούτε να το διώξουμε και από την πόλη μας, όπως υπόθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Προτιμούμε να βρίσκεται σε ένα χώρο δικό του, με συγκεντρωμένες όλες τις υπηρεσίες, από το να είναι διάσπαρτο από κτίριο σε κτίριο και να αναγκάζει τους φοιτητές να είναι σε διαρκή μετακίνηση, προκειμένου να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα και τα εργαστήριά τους. Άλλωστε, η απόσταση του πεδίου βολής από την πόλη μας, νομίζω είναι περίπου 7 χιλιόμετρα, και θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου μεγάλη απόσταση, εάν σκεφτείτε ότι σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας, οι πανεπιστημιακές μονάδες, οι πανεπιστημιοπόλεις ή τα συγκροτήματα των ΤΕΗ βρίσκονται εκτός κέντρων πόλεων, πολλές φορές οι αποστάσεις ξεπερνούν και τα 20 χιλιόμετρα απόσταση από τα κέντρα των πόλεων. Είπατε και πριν ότι το ξέρουμε ότι η κρατική και ευρωπαϊκή κανόνα ουσιαστικά έχει κλείσει. Πώς μπορεί δηλαδή να προχωρήσει αυτό το θέμα του στρατοπέδου, με τι πόρους μπορεί να προχωρήσει ένα τέτοιο σχέδιο για την αξιοποίηση του πεδίου βολής της βάρης για στρατοπέδου φοιτητική εστία? Ποιος θα είναι, ας πούμε, ο κύριος στρατοπέδου? Το Πανεπιστήμιο ή φοιτητική εστία, ναι. Όπως ανέφερα και νωρίτερα, θα τεθεί, εφόσον βέβαια υπάρξει αυτή η συμφωνία και υπογραφή, όπως είπα πριν, μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου, θα τεθεί στη διάθεση του Πανεπιστημίου και με πολλά χρόνια στη δυνατότητά του να μπορέσει να βρει τους πόρους που απαιτούνται για την κατασκευή μιας τέτοιας εγκατάστασης, ενός τέτοιου κτηρίου ή πολλών κτηρίων, διότι σίγουρα και το Πανεπιστήμιο θα έχει δυσκολίες στην εξέβρεση των πόρων. Έχουμε κάνει συζητήσεις, ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει κάνει συζητήσεις τόσο με τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου, όσο και με τον πρόεδρο του τμήματος που βρίσκεται στη Σύρο, τον κύριο Δαρζέντα. Φυσικά, εάν υπήρχε το Πανεπιστήμιο, μάλλον εάν ο χώρος του νυν στρατοπέδου, σύμφωνα με το ΦΕΚ που υπάρχει και την πολεοδόμηση, δινόταν στη διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου για μια τέτοια κατασκευή μέσα στον χώρο του στρατοπέδου, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβάνονται όλοι ότι με τα σημερινά δεδομένα ούτε τώρα θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο να υλοποιήσει μια τέτοια κατασκευή. Δηλαδή, με άλλα λόγια, αν προχωρούσε η παραχώρηση που είχε ήδη συμφωνηθεί, θα είχαμε ένα στρατόπεδο και θα το βλέπαμε όπως το βλέπουμε τόσα χρόνια, με οικόπεδα, τίποτε άλλο. Άρα το σχέδιο για το πεδίο βολής βάρης από την πλευρά του Δήμου είναι μια δωρεάν παραχώρηση του οικοπαίδου προκειμένου να αξιοποιηθεί από το ίδιο το Πανεπιστήμιο? Να ξεκαθαρίσω ότι δεν μας παραχωρείται το πεδίο βολής. Τίθεται όμως το πλαίσιο της συμφωνίας για τη διάθεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου, εφόσον το επιθυμεί και εφόσον καταφέρει να βρει τους απαραίτητους πόρους στο μέλλον, να γίνει μια καλή, μια μεγάλη εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο. Χωρίς ανταλλάγματα οικονομικά για το Δήμο και χωρίς ανταλλάγματα. Ακόμα και αυτό θα είναι χωρίς ανταλλάγματα για το Δήμο μας. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και επιτρέψτε μου, επ' ευκαιρία των εορτών που πλησιάζουν, να ευχηθώ και σε εσάς και στον κόσμο που θα μας δει ή θα μας ακούσει, καλές γιορτές και καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ.